Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών. Συνεχίζουμε την θεματολογία γύρω από την συγγραφή εργασιών στο σύστημα LaTeX. Θα κάνουμε ένα ακόμα βήμα, ένα μικρό σύντομο αλλά πολύ βασικό βήμα σε αυτό το μικρό βίντεο. Κάθε εργασία κυρίες και κύριοι οφείλει να έχει ένα τίτλο, να παρουσιάζει το όνομα του συγγραφέα και πιθανά μία ημερομηνία συγγραφής. Το τελευταίο αυτό στοιχείο, η ημερομηνία δηλαδή, δεν είναι και το πιο απαραίτητο και πολλές φορές δεν είναι και αρκετά σχετικό, με την έννοια ότι μια εργασία μπορεί να έχει γραφτεί σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος χρόνου. Συνήθως όμως, όταν λέμε ημερομηνία μιας εργασίας, εννοούμε την ημερομηνία κατάθεσης. Πότε δηλαδή αυτή η εργασία δόθηκε κάπου, κατατέθηκε κάπου, ή είπαμε ότι τέλος πάντων γράψαμε τι γράψαμε, αλλά τώρα είναι η τελική μορφή της εργασίας, είναι αυτή τότε. Αυτό εννοούμε με την όρο ημερομηνία της εργασίας και σε καμία περίπτωση την ημερομηνία που την έχουμε ξεκινήσει. Από εκεί και μετά, σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε πει, όπως βλέπετε και εδώ στην οθόνη σας, είναι καλό κάθε εργασία να παρουσιάζει μία μικρή περίληψη. Όλα αυτά τα στοιχεία, ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα, η ημερομηνία της εργασίας και η περίληψη, τέσσερα καινούργια πράγματα δηλαδή που έχουμε πει, μπαίνουν στο LaTeX πάλι με κάποιες εντολές, τίποτα δεν είναι χειροκίνητο όπως πιθανά έχετε ήδη καταλάβει. Κάθε μία από αυτές τις εντολές έχει ένα δικό της όνομα και κάποιες λεπτομέρειες θα εξηγήσουμε τώρα για το πώς τις χειριζόμαστε. Πάμε λίγο στο LaTeX να το δούμε. Πέρα λοιπόν από τα γνωστά σχετικά με τον τύπο του εγγράφου που είναι το article, το άρθρο, τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα πακέτα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Κοιτάξτε λίγο τώρα εδώ στη γραμμή 10 και κάτω τι κάνουμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, στη γραμμή 10 έχουμε γράψει την εντολή title, όπως τη βλέπετε εδώ, και μέσα σε άγκιστρα δίνουμε τον τίτλο της εργασίας. Αυτός ο τίτλος, κυρίες και κύριοι, συνήθως είναι μία μικρή φράση από 5, 10, 15 το πολύ λέξεις. Συνήθως όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο, δεν γράφουμε και πολύ μεγάλους τίτλους. Από κάτω με την εντολή author δίνουμε το όνομα του συγγραφέα, Αθανάσιο Σταυρακούδης ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, οποιοδήποτε άλλο είναι συγγραφέας. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα, όπως θα δούμε παρακάτω σε πιο έτσι, σύνθετα παραδείγματα, να χρησιμοποιήσουμε μια μεγαλύτερη λίστα από συγγραφείς, εργασίες δηλαδή που έχουν 2 ή 3 ή 4 συγγραφείς, είναι ομαδικές για παράδειγμα κτλ. Αλλά προς το παρόν να σημείνουμε σε αυτή την απλή περίπτωση. Όπως επίσης και να βάλουμε την ημερομηνία με την εντολή date. Όλα αυτά σας τα λέω και να το θυμάστε. Είναι άλλο πράγμα να γράφει κανείς μια φράση η οποία είναι ο τίτλος της εργασίας και άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί την εντολή title για να βάλει τον τίτλο της εργασίας μέσα. Από κάτω, κυρίες και κύριοι, τώρα προσέξτε λίγο εδώ στη γραμμή 17, έχουμε γράψει μια εντολή, μια τέταρτη εντολή, την οποία λέγεται make title, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα όρισμα. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή εδώ, για παράδειγμα, άγκιστρα ή οτιδήποτε άλλο, τίποτα δεν κάνουμε. Αυτή η εντολή θα πάρει το περιεχόμενο των τριών προηγούμενων που έχουμε πει, δηλαδή του τίτλου, του συγγραφέα και της ημερομηνίας, και θα τα τοποθετήσει στην κορυφή του άρθρου της εργασίας μας, έχοντας βάλει μια πρότυπη μορφοποίηση. Κάτω από το make title, όπως βλέπετε εδώ, στις γραμμές δηλαδή 19 έως και 23, ανάμεσα στις εντολές begin και end abstract, έχουμε γράψει ένα μικρό κείμενο που υποτίθεται είναι η περίληψη της εργασίας μας. Γενικά είναι καλό να γράφετε περιλήψεις της εργασίας σας, έστω και μικρές. Συνήθως περιλήψεις με 3-4 προτάσεις είναι υπερεπαρκείς. Μπορείτε να φτάσετε για παράδειγμα το πολύ και στις ας το πούμε 8-10 προτάσεις ή αν το μετρήσετε σε λέξεις 100 με 200 λέξεις και ούτω καθεξής. Και να δείτε λίγο το εξής στην περίληψη. Είναι καλό να γράψετε δύο λόγια για το τι θέμα διαπραγματεύεται η εργασία σας και για ποιο λόγο ο αναγνώστης έχει ενδιαφέρον να τη διαβάσει. Δηλαδή τι το ενδιαφέρον θα βρει σε αυτή την εργασία αν τη διαβάσει. Έτσι ώστε να του κεντρήσει το ενδιαφέρον να τη διαβάσει όντως και να μην την βάλει σε κάποια άκρη, ας πούμε. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω και δεν σας κρύβω ότι είναι γενικά θεωρείται μεγάλο ταλέντο να μπορεί κανείς από μια μεγάλη εργασία να γράφει μια μικρή και περιεκτική περίληψη. Τέλος, από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει η κανονική ροή της εργασίας. Εδώ έχω γράψει μονάχα το section εισαγωγή, όπως το έχουμε δει στο προηγούμενο βίντεο. Υποτίθεται ότι υπάρχουν και άλλες ενότητες, υποενότητες και ούτω καθεξής και γενικά η εργασία μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ.
αυτό που θέλουμε να επικεντρώσουμε σήμερα και μάλλον σε αυτό το κομμάτι του ενδιαφέροντος μας, σε αυτό το βίντεο, είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Με λίγα λόγια, υπενθυμίζω ότι γράφουμε με τίτλο author και, με title, author και date τον τίτλο, το συγγραφέα και την ημερομηνία της εργασίας. Εκτελούμε την εντολή Made Title για να τοποθετηθούν αυτά τα στοιχεία πάνω στην εργασία και μπορούμε ανάμεσα στο Begin Abstract και στο End Abstract να γράψουμε την περίληψη της εργασίας. Αν τα μεταγλωτήσουμε αυτά εδώ και τα δούμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι, προσέξτε τώρα λίγο το εξής. Παρατηρήστε ότι με μεγαλύτερη γραμματοσειρά, με γράμματα με χαρακτήρες μεγαλύτερου μεγέθους, στην κορυφή της σελίδας και στο κέντρο έχει τοποθετηθεί ο τίτλος της εργασίας, ακριβώς από κάτω το όνομα του συγγραφέα, ακριβώς από κάτω η ημερομηνία, η περίληψη. Η περίληψη είναι με μικρά γράμματα, όπως βλέπετε εδώ, οι χαρακτήρες αυτοί εδώ είναι λίγο πιο μικροί σε μέγεθος από ότι είναι το κείμενο της παραγράφου της εργασίας και έχουν κεντραριστεί επίσης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, και πάλι το ξαναλέω, ότι έχουν μπει με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, δεν χρειάζεται να επεμβείτε εσείς στη μορφοποίηση κτλ. Προσοχή μονάχα στα εξής. Πρώτον, αν δεν δώσετε την εντολή Make Title, για παράδειγμα, ας σχολιάσουμε εδώ, τότε παρόλο που έχετε γράψει τίτλο, author και date, τα οποία σας υπενθυμίζω, όπως βλέπετε εδώ, τα γράφουμε πριν το Begin Document, δηλαδή πριν από το κυρίως έγγραφο, στο προήμιο δηλαδή του εγγράφου LaTeX, δεν θα πάρετε κανένα τίτλο και κανένα συγγραφέα. Επίσης, αν εδώ δώσετε Make Title, χωρίς όμως να έχετε τα στοιχεία του τίτλου της εργασίας σας, προφανώς θα πάρετε κάποιο μήνυμα ασφάλματος. Δεν είναι ανάγκη να τα τοποθετήσετε όλα αυτά εδώ. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να έχει την ημερομηνία και τον συγγραφέα, χωρίς να βάλει τον τίτλο, συγγνώμη, και την ημερομηνία, χωρίς να βάλει απολύτως τίποτα για τον author. Θα μείνει εδώ κενός χώρος, όπως βλέπετε, δεν θα συμπληρωθεί. Απ' την άλλη μεριά, έχετε υπόψη σας ότι εδώ μπορείτε να αφήσετε κενό αυτό εδώ, για να πάρετε, να αφαιρέσετε την ημερομηνία, δηλαδή να μην γράφει ημερομηνία, να έχει τον τίτλο, το όνομα και καθόλου την ημερομηνία. Ή μπορείτε επίσης να έχετε την εντολή today, όχι έτσι, αλλά έτσι. Με λίγα λόγια, να εμφανιστεί η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και ούτω καθεξής. Προς το παρόν, ας γυρίσουμε λίγο εκεί που ήμασταν, εδώ δηλαδή, για να σας πω λίγο το εξής. Στην περίληψη, παρόλο που μπορείτε να έχετε κενό χώρο όπως εδώ, σας υπενθυμίζω ότι όταν βάζουμε enter ανάμεσα στο κείμενο των παραγράφων στο LaTeX, εννοούμε ότι έχει αλλάξει παράγραφος. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ότι στο αποτέλεσμα αλλάζουμε την παράγραφο, αλλά γενικά δεν είναι κάτι το οποίο το συνηθίζουμε. Παρόλο δηλαδή που τεχνικά μπορούμε να το κάνουμε, δεν το συνηθίζουμε στην περίληψη να αλλάζουμε παραγράφους. Όλη η περίληψη δηλαδή θα πρέπει να είναι μόνο μία παράγραφος, οπότε αποφύγετε τέτοια λάθη. Όπως επίσης, αν και δεν είναι επί του παρόντος, αλλά μιας και το χρησιμοποιούμε, ας το εξηγήσουμε λίγο. Προσέχετε λίγο εδώ πόσο μικρή είναι αυτή εδώ η παύλα. Δηλαδή βλέπετε το 100 με το 200 χωρίζεται με μία μικρή παύλα. Γενικά, κυρίες και κύριοι, οι παύλες έχουν και αυτές την σημασία τους. Εδώ θα είναι προτιμότερο, στο LaTeX δηλαδή, να δηλώσετε δύο παύλες, έτσι ώστε αυτή εδώ η παύλα να μπει κανονικά σαν παύλα, σαν διαχωριστικό δηλαδή. 100 με 200 λέξεις, ή αν θέλετε από 100 έως 200 λέξεις. Γιατί η παύλα που είχαμε πριν, άμα την ξαναδούμε, εδώ, δεν θα τυπωθεί καλά στο PDF. Αυτό εδώ είναι περισσότερο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε μείον 200 παρά στο 100 έως 200. Και πάλι οι διαφορές, σας το ξαναλέω, είναι λεπτές, αλλά ένας έμπειρος χρήστης τα προσέχει αυτά εδώ. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι κάτι το οποίο σας λέω επιμένω σε αυτό το σημείο, θα τα δούμε και περισσότερο παρακάτω και εξάλλου υπάρχουν και τόνοι από βιβλιογραφικές αναφορές είτε στη βιβλιοθήκη είτε στο ίντερνετ είτε στο διαδίκτυο, δηλαδή να τα ψάξει κανείς και να τα δει αυτά εδώ τα πράγματα. Από το παρόν βίντεο, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια, συγκρατήστε λίγο αυτήν εδώ την εντολή, η Make Title, η οποία αναλύεται σε τρεις άλλες, τον τίτλο, στον συγγραφέα και στην ημερομηνία, έτσι ώστε ορθά να συμπληρωθεί ο τίτλος μιας εργασίας. Γενικά, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, να θυμάστε πάντοτε ότι καλό είναι οι εργασίες να έχουν μία μικρή περίληψη. Ακόμα και 2-3 προτάσεις, καμιά φορά είναι αρκετές για να δώσουν το στίγμα αυτής της εργασίας και να ξέρει ο
αναγνώστης περί τίνος έτσι πρόκειται. Ας το δούμε λίγο ξανά εδώ. Υπενθυμίζω και πάλι ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν με ξεχωριστές εντολές. Οι εντολές πάντοτε στο LaTeX ξεκινάνε με την ανάποδη κάθετο και πιθανά μέσα σε άγκιστρα δίνουμε το όρισμα αυτών των εντολών και τα υπόλοιπα είναι δουλειά του συστήματος LaTeX να τα κάνει. Λοιπόν, αυτό ήτανε σχετικά με τους τίτλους της εργασίας. Μικρό και σύντομο, ελπίζω να σας άρεσε και να χαρείτε να γράψετε τις δικές σας εργασίες. Ευχαριστώ πολύ.